Και εγώ δύο. Που δεν ψηφίζω πάντως, την Πλατανιώτη θα ψήφιζα. Γιατί ήταν πολύ καλή στο αγώνισμα, γιατί μίλησε ωραία. Τη συμπάθησε παράπονο. Τη συμπάθησε επειδή ένιωσε ότι την αδείξαν κι αυτή. Έβγαλε παράπονο. Άρα λοιπόν, το κοινό ψήφισε Ευαγγελία και έμεινε Φώτης Καλογρίδη. Έμεινε Φώτης Καλογρίδη. Έγινε ένας αγώνας τον οποίο γλέντισαν όλοι στο Twitter και υπήρξαν, έγιναν έξι αγώνες προκειμένου η Νατάσα Καλογρίδη να κερδίσει και να πανηγυρίσει έξαλλα. Δηλαδή την είδατε πώς πανηγύριζε. Και ο Φώτης έφυγε από το παιχνίδι, όρισε τους αρχηγούς να δούμε τι έγινε και να σχολιάσουμε. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις. Πολλές. Πολλές. Στον τρόπο που έγινε το αγώνισμα, κυρίως. Κυρίως του Νταβίντσι. Θα τα πούμε και στην εκπομπή. Εγώ το είδα στο Instagram τα σχόλια του Γρηγόρη. Ναι. Μάλιστα. Οι άνθρωποι που βλέπουν από την τηλεόραση, λέει σιγά τώρα, μην αυτοί ταλαιπωρούνται. Δεν είναι καθόλου αστείο, δεν είναι καθόλου στα ψέματα εντός εισαγωγικών όλο αυτό που περνάμε. Όλα αυτά έρχονται αντιμέτωπα με την Νατάσα που λέει πέρασα υπέροχα στην παραλία. Υπέροχα γιατί μου αρέσει να βλέπω πράγματα τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί και αυτό με ιντριγκάρει. Και αρχίζει να βρέχει πάλι. Η παίκτρια που σώθηκε από τις θετικές ψήφους του κοινού είναι η Ευαγγελία. Σε αυτό το παιχνίδι, για να πάρετε έναν πόντο, πρέπει να νικήσετε δύο φορές. Αμέσως μετά, θα πάμε στο γνωστό Νταβίντσι. 3-2-1, πάμε! Και ξεκινήσαν τα παιδιά. Έπεσε! Ο Φώτης ανεβαίνει. Ακόμα η Νατάσα προσπαθεί. Και η πέμπτη τελειώνει. Αν στις επόμενες τρεις βολές δεν ρίξετε, θα βαρέσετε με το χέρι. Προσπαθούν και οι δύο. Και ρίχνει η Νατάσα και φεύγει. Φύγε, φύγε. Ούτε κάτω. Προσπαθεί η Νατάσα, έπεσε η Νατάσα. Αλλά έπεσε πραγματικά θεματικά. Έπεσε και ο Φώτης. Ηρέμησε, ηρέμησε. Μπράβο. Μπράβο Φώτη, μπράβο, ηρέμησε. Ο Φώτης κατεβαίνει πρώτος. Μία μπάλα έμεινε για το Φώτη και τελείωσε. Νατάσα πρέπει να τον βγάλεις. Το βγάζει η Νατάσα. Το βγάζει η Νατάσα, προσπαθεί να κρατηθεί. Και πέφτει η Νατάσα. Δεν θα ακουμπάτε στο πάνω μέρος του Νταβίντσι. Είναι ο κανόνας, το λέω από τώρα πριν χρειαστεί να ανεβείτε πιο πάνω. Βγάλετε τον αριθμό 7. Η Νατάσα το βγάζει. Φώτης αργεί. Δεν θα ακουμπάτε στο πάνω μέρος του Νταβίντσι. Είναι ο κανόνας. Θα σας παρακαλούσα να βγάλετε το νούμερο 6. Είναι το από κάτω. Είναι αυτό που ακουμπούσες πριν πατήσεις το 4, Νατάσα. Να βγάλετε τον πύρο νούμερο 5 στο αριστερό σας πόδι βρίσκεται. Πολύ αυστηροί κανόνες. Ακόμη κι αν δεν σταματήσω εγώ κάποιον και κάνω κάποιο λάθος, ο διαιτητής εδώ σταματάει αμέσως σε όποιον θεωρήσει ότι έχει κάνει λάθος ή ποινή. Θα να βγει το νούμερο 3. Ο Φώτης βγάζει το 3. Νατάσα, βγάλε το 3, σε παρακαλώ. Νατάσα το βγάζει. Ο Φώτης νομίζω ξανά στο ίδιο σημείο έχασε την προηγούμενη φορά. 1-1 για την Νατάσα. Πάμε για ένα χειροκρότημα. Αν χάσει, αυτομάτως φεύγει η Νατάσα από το Nomads και μένει ο Φώτης. Το νούμερο 3. Ο Φώτης δεν προλαβαίνει καν να βγάλει το νούμερο 3. Και η Νατάσα κάνει μια φοβερή ανατροπή, ένα χειροκρότημα πάλι για την Νατάσα. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου! Ναι! 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 Απίστευτο! Σουλίδα! Έβαλες αρχηγό στους νομάδες της Ζούγκλας την Ειρήνη. Ναι.
Στους νομάδες των ωκεανών γράφεις Βασιλική. Βασιλική. Πολύ δυνατή γυναίκα. Φτάνουμε και στους νομάδες της φωτιάς, ψηφίζεις Αποστολία. Αποστολία. Επίσης πολύ δυνατή. Και αυτή είναι πολύ δυνατή. Την είδα να αγωνίζεται. Ήθελα να δω και μια φορά τρεις γυναίκες να ηγούνται από τρεις διαφορετικές ομάδες. Λοιπόν, τρεις γυναίκες διάλεξε ο Φώτης. Ωραία κίνηση πολύ. Να βάλει τρεις αρχηγούς γυναίκες. Από την άλλη, χαμός έγινε. Καλογρίδη, πτέρυγα 3, σου ήταν 15. Οι άνθρωποι με τα άσπρα να αντιποδεχτούν. Αυτός που κερδίζει το να χαρεί πάρα πολύ και να το εκφράσει είναι ωραίο. Εμένα λίγο μου ξένησε το ότι οι υπόλοιποι της πράσινης ομάδας χαιρόντουσαν, όχι τόσο για την Καλοκρίδη, αλλά που έφυγε ο Φώτης. Ο Φώτης πρέπει τουλάχιστον να τους έχει σκοτώσει τη μάνα για να αντιδράσουν έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει αυτή την αντίδραση. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εδώ τώρα βλέπουμε τα πλάνα στον Νταβίντσι. Και το επόμενο άθλημα, τέλος πάντων, που έδωσε τη νίκη στην Ατάσα Καλογρίδη. Ξεκούραστα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν πολλά σχόλια στο Instagram του Γρηγόρη, κυρίως στο Twitter. Εγώ δεν το είδα, ήταν και στο Twitter. Και στο Twitter και στο Instagram υπήρχαν σχόλια για τη διαδικασία και για τους κανονισμούς. Και σου λέει ότι αφήσατε την Ατάσα Καλογρίδη, τα βλέπουμε και εδώ, αφήσατε λέει την Ατάσα Καλογρίδη να κερδίσει. Ωστόσο, τους κανονισμούς τους ορίζει ένας διαιτητής, ο οποίος είναι της ασένης παραγωγής που βρίσκεται εκεί. Είναι αυτός ο διαιτητής, τον ανέβασε και ο Γρηγόρης στα social media. Ο οποίος είναι παρόν. Είναι παρόν και αυτός λέει, κατά το δοκούν σταματάει τον αγώνα. Εάν κρίνει ότι κάτι γίνεται λάθος, το σταματάει. Και τώρα... στην αρχή εξηγεί και τα αγωνίσματα. Ναι, στους παίκτες. Τα εξηγεί. Ανέβασε και, στους μια παίκτες. Φωτογραφία που είπε ο άρχον των παιχνιδιών είναι ο διαιτητής που εξηγεί κάθε φορά τα αγωνίσματα. Απλά δική του αρμοδιότητα είναι το αν θα σταματήσει ένας αγώνας ή θα συνεχιστεί ή αν θα υπάρξει παρανομία στον αγώνα του διαιτητή. Ο διαιτητής έκρινε ότι δεν σταμάτησε, ότι δεν έπρεπε να σταματήσει τον αγώνα. Υπάρχουν όμως ακόμα σχόλια. Υπάρχουν πολλά σχόλια, διότι πολλοί λένε ότι αφήσανε επίτηδες την Ατάσα Καλογρίδη να κερδίσει. Για σε κάποια πλάνα φαινόταν σαν να κάθεται η Καλογρίδη. Αυτό. Δηλαδή, υπήρχε ο πύρος, λέω, αλλά εκεί στο Νταβίντσι προς το τέλος φαινόταν σαν να κάθεται κανονικά. Παιδιά, συγγνώμη, σε ένα σημείο δεν στήριζε και τον αγώνα του. Δηλαδή, φέρτε μου και ένα καφεδάκι τώρα. Εδώ στηρίζει τον αγώνα. Όχι εδώ και εδώ. Στο τέλος ήταν κέρδισε. Ο Γρηγόρης βέβαια απάντησε σχεδόν σε όλους. Δηλαδή αυτό είναι όλο φάνερο. Είναι και κουμπάει πίσω. Είναι και πόζα μαζί. Δηλαδή ο διαιτητής εκείνη την ώρα πήγε τουαλέτα. Πόζα παίζει. Και ο διαιτητής. Πήγε τις φυρίδες πρεσάκι. Ο Γρηγόρης, παιδιά, θα απαντήσει σε όλα αυτά, γιατί δεν μένουν αναπάντητα. Θα απαντήσει και μάλιστα θα απαντήσει και μέσα από εμάς αύριο εδώ, έτσι. Λοιπόν, αύριο, επειδή βγήκε αυτό το θέμα, μην κοιτάς τράσο μου έτσι, και υπάρχουν σχόλια, ο Γρηγόρης απάντησε, θα είναι ζωντανά ο Γρηγόρης μαζί μας για να απαντήσει σε όλα αυτά που του γράφουν. Που από ό,τι κατάλαβα έχουν να κάνουν. Εγώ βλέποντας το Instagram με το πώς καθόταν η Καλογρίδη. Μετά με τα τουβλάκια αυτά τα... Που τα στείλανε στο τελευταίο αγώνισμα. Ναι, ότι και εκεί λέει στηρίχτηκε. Α, ναι. Έτσι γράφανε στο Instagram. Εγώ πρόλαβα και κάποια και σχόλια. Και ότι έκανε παρατήρηση στο Φώτη και όχι... Και δεν έκανε παρατήρηση στην Καλογρίδη. Εγώ από αυτά που διάβασα αυτά μεταφέρω και τώρα. Και πρέπει και κάποια σχόλια, Φέη, να βγει και να απαντήσει. Για ποιο λόγο, ας πούμε, περάσανε τόσο γρήγορα στον Νταβίντσι. Και όχι στο προηγούμενο αγώνισμα. Και είπε ο Γρηγόρης, αφού ούτε και οι δύο παίκτες πλέον δεν μπορούσαν να βρουν τους στόχους. Θα έπρεπε να μείνουμε για μέρες εκεί. Οπότε είπαμε ότι αφού δεν βγαίνει αυτό το παιχνίδι, ας περάσουμε στον Νταβίντσι. Ωραία. Θα είναι με Skype αύριο ο Γρηγόρης μαζί μας. Yeah. Ναι, αλλά εμείς αύριο δεν έχουμε και το Φώτη. Τέλεια. Επιτέλους να μας λύσει τις απορίες. Θα είμαστε όλοι μαζί. Ίντριγκα. Τέλειο. Πάντως ρε παιδιά, εμένα μου έμεινε η Πλατανιώτη. Πραγματικά και εγώ δεν ψηφίζω. Αλήθεια λέω, δεν ψηφίζω. Έχω ψηφίσει μια φορά στο Rising. Δες εδώ τώρα το άθλημα αυτό που ίσως όπως ήδη υποστηρίζει οι υπόλοιποι αθλητές το υποτιμούν, τη συγχρονισμένη κολύμβηση, πόσο δύσκολο άθλημα είναι. Και δεν είναι τυχαία αθλητρία, έχει βραβευτεί και έχει ξεχωρίσει ως κορυφαία αθλητρία του 2016 για τον υγρό στίβο. Δεν θέλει ισορροπία εδώ. Πάρα πολύ. Δεν θέλει ισορροπία, δεν το είχε πολύ στο αγώνισμα. Αλλά έδειξε πόσο μαθήτρια. Είναι η Πλατανιώτη εδώ. Είναι η Πλατανιώτη και από τα 7 της χρόνια ασχολείται με τη συγχρονισμένη κολύμβηση. Είναι μέλος της εθνικής ομάδας από το 2007. Είναι Ολυμπιονίκης, δεν είναι τυχαία. Έχει πάρει την 8η θέση. Η Καλογρίδη βέβαια δεν το περίμενε ότι το κοινό θα έρθει. Σοκαρίστηκε. Όλοι αυτό που λέγανε. Σοκαρίστηκε. Ούτε εμείς το περιμένουμε. Επειδή είναι γνωστό, το κοινό θα υποστήριζε την Καλογρίδη. Ακόμα και οι υπόλοιποι παίκτες αυτό πίστευαν. Αλλά... Εγώ πιστεύω ότι κέρδισε πάρα μα πάρα πολύ αυτό το γαλήνιο ήπιο ύφος αυτής της κοπέλας που δεν έκανε έξαρση και το δέχτηκε και όλο αυτό που έγινε με τους συμπαίκτες και το αντιμετώπισε όλο πολύ και στην αλήθεια. Και μαθήτρια στο αγώνισμα και επίσης είναι αυτό που είπαμε και στην εκπαίδευση.